Πάμε τώρα να ευχαριστήσουμε τον Θοδωρή, να πάμε να δούμε και ένα βίντεο μικρό που δεν μπορέσαμε να το παίξουμε χθες στο δελτίο ειδήσεων. Για τα παραδοσιακά έθιμα που αναβιώνουν στη Δράμα με αφορμή τη γιορτή κρασιού, γνωστή ως δραμινογνωσία. Τι λες τώρα? Που πραγματοποιείται για τρίτη συνεχή χρονιά, οι εκδηλώσεις κορυφώνονται την Κυριακή και θα μοιραστεί στον κόσμο ένα τόνος κρασί δωρεάν από ένα τεράστιο μπουκάλι 5 μέτρων. Τεράστιο μπουκάλι, ωραία. Πάμε να πεταχτούμε μέσα. Πάμε να το δούμε λέγοντας μια καλή μέρα και αφιερώνουμε το κρασί για να το πιει το μπουκάλι μας περιμένει στο Μιχάλη Ιγναντίου. Άρα, Μιχάλη, πώς, έτσι, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Μιχάλη. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Λοιπόν, 5 μέτρα το μπουκάλι, δέστο και μετά συνεχίζουμε. Ωραίο δώρο, ναι. Έτσι, ευχαριστούμε. Παρακαλούμε αλίμον. Τίποτα, μικρό είναι για σένα. Τόσα έχεις κάνει για μας εσύ. Έτσι, έτσι, αλίμον. Έλα, πάμε. Οι μπαμπούγεροι με τον εκοφαντικό θόρυβο από τα κουδούνια τους σημάνουν το ξύπνημα της φύσης. Τραγόμορφοι ακόλουθοι του Διόνυσου δίνουν το έναυσμα για την έναρξη της γιορτής του κρασιού, της τρίτης δραμινογνωσίας. Φέτος για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η δραμινογνωσία έχει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και έχει αγκαλιαστεί από όλο τον κόσμο και της περιφέρειας αλλά και γενικότερα της πατρίδος μας. Μια προσπάθεια η οποία πιστεύουμε ότι προβάλλει το δραμινό κρασί. Πάρα πολύ διασκέδαση, άνοιγμα των εινοποιητικών μας μονάδων, πάρα πολύ κέφι και χαρά και πάνω απ' όλα ξεφάντωμα. Από τη Δευτέρα ως την ερχόμενη Κυριακή, οι επισκέπτες θα απολαύσουν εκδηλώσεις με χορούς, τραγούδια και τοπικά εδέσματα, ενώ το βράδυ της Παρασκευής θα διανεμηθεί δωρεάν ένας τόνος κρασιού από όλους τους εινοπαραγωγούς, όταν και θα ανοιχθεί το μεγαλύτερο μπουκάλι όλης της χώρας ύψους 5 μέτρων. Με όχημα το κρασί, τον πολιτισμό, τις γεύσεις, τα τοπικά προϊόντα, σε μια προσπάθεια κόντρα στην κρίση να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και να προσελκύσουμε κόσμο στη Δράμα. Το Σαββατοκύριακο όλα τα εινοποιεία θα είναι ανοιχτά με μουσικές εκδηλώσεις για τους λάτρεις του κρασιού. Να τους ξαναγήσουμε στις εγκαταστάσεις μας, να δοκιμάσουν τα κρασιά μας, μπορούν να αγοράσουν σε προνομιακές τιμές. Έχουν οργανωθεί μουσικές εκδηλώσεις. Οι ξενοδόχοι της Δράμας, που ακόμη και στην εποχή της κρίσης έχουν επενδύσει στην περιοχή με πολυτελή ξενοδοχεία, ευελπιστούν ότι τέτοιες εκδηλώσεις θα προσελκύσουν περισσότερους τουρίστες. Οποιαδήποτε εκδήλωση βοηθάει το επιχείρημα εδώ πέρα, θέλει όμως πάρα πολύ δουλειά ακόμα. Για να μπορέσουμε να πούμε ότι το ξενοδοχείο έχει βιωσιμότητα. Ο χορηγός επικοινωνίας της τρίτης δραμινογνωσίας είναι το Μέγκα.